Επιστρέφουμε Κωνσταντινούπολη. Ντολμά Μπαχτσέ, μας περιμένει ο Μανώλης. Μέσα από τον Ντολμά Μπαχτσέ, εκεί όπου θα γίνουν οι διερευνητικές και θα ξεκινήσουν σε μερικά λεπτά. Μανώλη, καλημέρα και πάλι από την Αθήνα. Έλα, Μανώλη μου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τώρα μπήκαμε μέσα στον Ντολμά Μπαχτσέ. Εδώ είναι ένα σημείο όπου έχει αναπαλαιωθεί. Το παλάτι του Ντολμά Μπαχτσέ είναι δυτικότερα από εδώ. Είναι τα γραφεία κάποτε του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, τώρα του Προέδρου της Τουρκίας. Εδώ βλέπετε και το σήμα της Προεδρίας. Βεβαίως. Αυτό είναι το σήμα της Τουρκικής Προεδρίας, όπου σε περίπου 45 λεπτά, όχι, τι λέω, σε περίπου μισή ώρα θα φύγει η ελληνική αποστολή. Με συγχωρείτε, περιδεύω τις ώρες εδώ. Εδώ είναι 10 και 4, άρα ναι, σε μισή ώρα περίπου η ελληνική αποστολή θα φύγει από το ξενοδοχείο και θα φτάσει εδώ. Φαντάζομαι ότι σε 5 λεπτά θα είναι εδώ, παρά 10 τους περιμένουμε εδώ να φτάσουν για να ξεκινήσουν οι διαιτητικές επαφές. Οι Τούρκοι τώρα, είναι ήδη εκεί ή όχι, δεν έχουν έρθει ακόμα? Δεν τους είδα. Φαντάζομαι και εκείνοι θα έρθουν και εκείνοι μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Φαντάζομαι περίπου ότι μαζί θα φύγουν. Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι τα μέτρα που υπάρχουν εδώ. Δεν είναι μόνο για την αποστολή. Εδώ είναι το γραφείο της Προεδρίας, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν τόσοι άλλους μέτρα. Είναι ιδιαίτερα. Ακριβώς. Μάλλον θα κάτσουμε εδώ αρκετές ώρες, τουλάχιστον μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το κλίμα που υπάρχει, Μανώλη, και από τις πληροφορίες που συλλέγεις τώρα, λίγο πριν φτάσουν οι αντιπροσωπείες στο σημείο. Εγώ είμαι αισιόδοξος και δεν το λέω λόγω του χαρακτήρα μου ότι είμαι αισιόδοξος, το λέω λόγω των πληροφοριών. Θέλω να πω, θα γίνει και θα έχουμε και τις επόμενες συναντήσεις. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει 60, άρα μην περιμένουμε σε μία συνάντηση να λύθουν όλα. Αλλά θεωρώ σε σχέση με το 2020, το κλίμα που θα επικρατήσει, το 16 να πω τουλάχιστον, ότι είχαν γίνει τελευταίες επαφές, νομίζω θα υπάρχει μια καλύτερη πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν θέλω να μιλάω για το ελληνικό ρεπορτάζ, διότι και εδώ δεν έχουμε πληροφορίες ιδιαίτερες. Ακόμα και το πρόγραμμα το μάθαμε από την πλευρά. Αμέσως μετά από σένα, Μανώλη, θα είναι ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Κατρούγκαλος εδώ, που είναι δύο κορυφαίοι Έλληνες πολιτικοί. Τα γνωρίζουν τα θέματα σε βάθος και θα μας πούν τη γνώμη τους. Αλλά εμένα είναι εντυπωσιακό πραγματικά, Μανώλη, αν γυρίσουμε μερικούς μήνες πριν, που εσύ ήσουν σε κάποιο μέτωπο ενδεχομένως και μετέδιδες από εκεί. Ή μεταδίδαμε εδώ όλοι μαζί τι γίνεται με το Ρουτ Ρέις και όλα αυτά. Ή στο Καστελόριζο. Ποιος να περίμενε αυτή τη στιγμή τώρα ότι θα ήσουν μέσα στον Ντολμά Μπαχτσέ και θα περιμέναμε τις δύο πλευρές να συναντηθούν? Η αλήθεια είναι ότι το 2020 ήταν ιδιαίτερο και σαν ρεπορτάζ, όπως ανέφερες, από τον Εύρο μέχρι το Roots Race το καλοκαίρι, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, είχαμε από τις εκπαγκουμίσεις των φρεγατών μέχρι τις πτήσεις των μαχητικών, από τους πρόσφυγες να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, να οθούνται. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος ότι βρίσκομαι εδώ, γιατί τουλάχιστον επιστρέφουμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση. Βεβαίως οι διαφωνίες παραμένουν. Η Τουρκία επιμένει ότι θα θέσει όλα τα ζητήματα. Αυτό τουλάχιστον διαρρέουν προς τον τουρκικό τύπο. Και αυτό λένε και οι πληροφορίες μας από χθες το βράδυ. Γιατί χθες το ψάχναμε αρκετή ώρα και ήθελα απλά να κάνω διπλό έλεγχο, double check που λέμε για τις πληροφορίες. Αυτό θέλουν να θέσουν. Όμως πολύ πιο ήπια, με προτεραιότητες στα ζητήματα. Βεβαίως έχει σημασία και η ελληνική απάντηση, στην οποία εγώ δεν έχω πληροφόρηση μέχρι στιγμής. Και όχι δηλαδή, με διάθεση να την ακτούν οι συζητήσεις στον αέρα. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε τώρα που μιλάμε, Μανώλη. Πολύ σωστά το λες. Στόχος είναι να υπάρχουν και άλλα βήματα. Εγώ όμως, επειδή είμαστε εδώ στην Προεδρία, περιμένω να δω και ποιοι θα είναι στην σύσκεψη αυτή. Βεβαίως υπάρχουν τρεις συν τρεις. Αλλά επειδή θα υπάρχει και υποδοχή εδώ, να δούμε. Τα τουρκικά μέσα δείχνουν ενδιαφέρον, Μανώλη. Βλέπω μια συνάδελφο εκεί δεξιά σου. Τώρα που σας μιλάω, βλέπω εδώ είναι η κρατική τηλεόραση, η συνάδελφός μου, που γνωριζόμαστε και είχε έρθει και στην Ελλάδα και είχε κάνει ρεπορτάζ. Και όταν είχε έρθει ο κ. Τσίπρας, είχαμε αισθανθεί πάλι στον Ντολμά Μπαχτσέ. Επίσης, αυτή τη στιγμή παρακολουθώ, βλέπω και το Άχαμπερ λέει για τις διαιτητικές επαφές και λέει ότι ξεκινούν μετά από 5 χρόνια και μεταδίδει εικόνα το. Άρα Άχαμπερ, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον, λες. Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, διότι. Και προσέξτε, θυμάστε, μαζί τα μεταδίδαμε τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο. Όλα αυτά έχουν γίνει χαμός και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και ότι έρχονται Έλληνες για να συνομιλήσουν με τους Τούρκους εδώ. Ξέρεις,
Και ας μην ξέρουν τις λεπτομέρειες, μόνο ότι εμφανίζονται Έλληνες για να μιλήσουν με την τουρκική αποστολή, αυτό είναι είδηση από μόνο ιδιαίτερα. Άρα, σε μισή ώρα από τώρα και κάτι λιγότερο, πια φεύγουν οι αντιπροσωπείες από τα. Μια καλημέρα, μπορείς να τις πεις, συναδέλφο. Μια καλημέρα, ρε Μανώλη, μην είμαστε αγενείς. Αφού σε κοιτάς και χαμογελάει. Ναι, κάνουμε μετάδοση και εκείνη, εντάξει. I don't know, δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, σε μισή ώρα από τώρα οι αντιπροσωπείες φεύγουν από το ξενοδοχείο όπου μένουν και σε 5 λεπτά θα φτάσουν το πολύ, όπως μας λες, στο σημείο που βρίσκεται. Είπαμε ότι οι δηλώσεις δεν πρέπει να περιμένουμε, Μανώλη, και αυτό είναι η επιτομή των διερευνητικών, μυστικότητα. Εδώ μιλάμε για. Εδώ υπάρχει, λες, και θα μιλήσουν για τη μείωση των πυρηνικών όπλων. Μιλάμε για μυστικότητα το πρόγραμμα. Τι να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Για να μάθουμε το πρόγραμμα, φτάσαμε. Άστα, δεν πειράζει. Επειδή εντάξει, σε ρώτησε και ο Δημήτρης πριν από λίγο, πάντως, φαντάζομαι αν σου λέγαμε πριν από 3, 4, 5, 6 μήνες ότι θα είσαι μέσα στον Τολμά Μπαχτσέ και θα περιμένεις να ξεκινήσουν οι διερευνητικές Ελλάδας-Τουρκίας, θα έλεγες, παιδιά, πολύ αισιόδοξο σας βρίσκω. Να όμως που εκεί είμαστε, Μανώλη. Γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες που βρίσκουν τις λύσεις. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Ευτυχώς υπάρχουν οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί που βρίσκουν κάποιες λύσεις για να μην φτάσουμε στα ακραία σενάρια, επειδή είχαν ακουστεί, όχι από την πλευρά μας. Εγώ μία λέξη δεν την έχω χρησιμοποιήσει και ξέρετε ποια λέξη. Mm-hmm. Ένταση έχουμε πει. Δύσκολες στιγμές έχουμε πει, αλλά όχι, δεν θέλουμε να φτάνουμε εκεί και νομίζω αυτή η προσπάθεια γίνεται και τώρα. Ας τη στηρίξουμε. Μα γι' αυτό και όλοι ευχόμαστε, Μανώλη, να πάνε καλά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα, εντάξει, που να μην εύχεται να πάνε καλά. Και να... υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με αυτές τις επαφές. Λέμε ως βασική γραμμή, εθνική γραμμή τώρα. Εθνική γραμμή είναι αυτή που κάνουμε τώρα. Να θυμίσουμε όμως ότι όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, μα όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει και έχουν συναντηθεί με την τουρκική κυβέρνηση, που παραμένει επί 18 χρόνια με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όμως όλοι έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν, να συζητήσουν. Κάποτε έχουν φτάσει πιο κοντά, κάπως πιο μακριά. Όμως νομίζω έχουν γίνει προσπάθειες. Χάθηκαν και ευκαιρίες στο παρελθόν, Μανώλη, να το πούμε και αυτό. Είμαστε κάποια στιγμή σε άλλη φάση. Δυστυχώς χάθηκαν. Το timing δεν ήταν κατάλληλο. Οι απόψεις, οι θέσεις, η στιγμή, η συγκυρία, όλα μαζί ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Πάντως, να δώσω και το παραπολιτικό. Εγώ αυτό που χαίρομαι είναι ότι είμαστε σε ένα ζεστό χώρο. Γιατί στην προηγούμενη μετάδοση έγινε σε εξωτερικό χώρο. Είμαστε σε ένα κλειστό χώρο. Βλέπω ότι υπάρχουν και κεράσματα από την άλλη πλευρά. Οπότε βιάζεσαι να πας στα κεράσματα. Γι' αυτό είναι χαρούμενος, παιδιά. Πες τώρα, Μανώλη, άμα είναι να κλείσουμε. Μανώλη, πες μας λίγο για τα μέτρα ασφαλείας. Για να περάσετε μέσα εσείς τώρα που είστε διαπιστευμένοι προφανώς δημοσιογράφοι που θα παρακολουθήσετε το ρεπορτάζ εκεί. Από τι ελέγχους περάσατε? Με το που παρκάραμε το όχημα, ήρθε κάποιος και αμέσως να ρωτήσει τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ έχω και τη διαπίστευση που σας έδειχνα πριν από λίγο, που την έχω βάλει και την ψάχνω. Ελπίζω να μην την έχασες. Την έχω αφήσει στην είσοδο. Απλά παράλληλα μπορεί να βάλετε και το τελετέ χαμπέρ, που να δείτε και ότι η συνάδελφός μου πίσω ήδη μεταδίδει. Να βλέπουμε από δύο πλευρές. Να δείτε το θέμα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν μηχανήματα έξω και πάρα πολλοί αστυνομικοί που ελέγχουν όλους τους δημοσιογράφους που έρχονται. Πώς είναι πολλοί δημοσιογράφοι εκεί, Μανώλη, πόσους βλέπεις? Είναι αρκετά τα άτομα? Αυτή τη στιγμή είμαστε καμιά 12-13, αλλά τώρα θα έρθουν όλοι. Ξέρεις την ώρα περίπου, όσοι κατάφεραν να μάθουν. Να. Το εντυπωσιακό να σας πω. Στεκόμαν στον Τολμά Μπαχτσέ στην έξοδο και ήρθε τουρκικό πρακτορείο και ρωτούσε σε μένα που θα γίνει η συνάντηση. Και λέω, κοίταξε να δεις, έρχονται σε μένα να ρωτήσουν που θα γίνει η συνάντηση. Εσύ βέβαια τώρα είσαι ένα πρόσωπο εκεί για συνέντευξη, Μανώλη. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί? Οι ξένοι συνάδελφοι θα σε εκμεταλλευτούν, φαντάζομαι. Γιατί είσαι και από τις δύο πλευρές. Επομένως έχει ενδιαφέρον ως συνεντευξιαζόμενος. Ναι. Θα σου το προτείνω. Θα σου πω, παιδιά, να μιλήσετε μαζί. Εγώ αν ήμουν εκεί από την πλευρά της Τουρκίας, εσένα θα πήγαινα να πάρω συνέντευξη. Σε πρώτη φάση. Και μετά θα δούμε. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε με έναν ψύχρεμο τρόπο να μεταδώσουμε τις ειδήσεις από εδώ. Γιατί χρειάζεται μια ψυχραιμία. Έτσι. Και σωστά. Δεν θα μάθουμε πάρα πολλά. Εσύ, Μανώλη, μου το έχεις αποδείξει αυτό πολλά χρόνια. Αύριο. Δεν έχεις ανάγκη τα εύσημα κανενός. Ο καθένας μας κρίνεται κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Αλλά ο καθένας μας έχει και ένα παρελθόν ούτως ή άλλως.